πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ότι άλλο εν δυνάμει δολοφόνος, ο άνθρωπος που είναι διαμορφωμένος να κάνει το κακό, και άλλο ψυχικά άρρωστος. Ο ψυχικά άρρωστος, θα μου επιτρέψετε να σας πω, εξακολουθεί να είναι ακόμα άνθρωπος. Πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε. Τώρα, αν αφήσουμε στην άκρη αυτό το σκέλος και τι ως κατηγορούμενη θα επιχειρήσει να κάνει, ζητώντας μια πραγματογνωμοσύνη, και φυσικά δεν σημαίνει ότι και θα την εξασφαλίσει από κάποιον συνάδελφό σας. Εσείς, έχοντας παρακολουθήσει αυτή τη γυναίκα, και την έχουν παρακολουθήσει και πολλοί, γιατί έχει σπεύσει να μιλήσει πάρα πολλές φορές στο τελευταίο χρονικό διάστημα δημόσια, εσείς μέσα... Ναι, παρακολουθώντας τη λοιπόν και τον τρόπο που μιλούσε και πώς συμπεριφερόταν και πώς στεκόταν, ενώ βρισκόταν, ήταν μια μητέρα που βρισκόταν σε θρήνο και μάλιστα σε ένα διαρκή θρήνο με την απώλεια τριών παιδιών. Τι θα λέγατε για αυτή τη γυναίκα, αν θέλαμε έτσι να προσεγγίσουμε το προφίλ της? Εγώ εκείνο που με επιτρέπετε να πω, γιατί δεν την έχω, είναι ότι η εγγένη συμπεριφορά, ο τρόπος, ο λόγος, οι κινήσεις, αυτό που εσείς λέτε πένθος, που εγώ το λέω σιωπή, δεν μπορείς να πενθήσεις, μπορείς να σιωπήσεις. Mm-hmm. Κανένα πράγμα, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Αυτό το πράγμα που εσείς το λέτε με τα δικά σας υπέροχα λόγια, εγώ το λέω ότι δεν είναι άρρωστη. Αυτό μπορώ να το υπογράψω. Δεν είναι ψυχιατρικά άρρωστη με την έννοια της αρρώστιας. Θεωρείτε ότι τώρα κλείνει αυτή η υπόθεση ή τώρα ξεκινά και έχει και μεγάλη συνέχεια? Και αν θα μου επιτρέψετε να πω μια κουβέντα αμιγώς ανθρώπινη, εγώ δεν θέλω να ξεκινήσει σαν υπόθεση. Θέλω να ξεκινήσει σαν μάθημα ζωής. Πρέπει να καταλάβουμε, να προστατευθούμε και πιθανώς, αν κάτι ξεκινάει, να το προλάβουμε να μην αναπτυχθεί. Δυστυχώς, μια τόσο δυσάρεστη και σοκαριστική ιστορία αποτελέσει ένα καινούριο μάθημα ζωής για όλους μας. Οι δολοφόνοι είναι ανάμεσά μας. Είναι η διπλανή πόρτα. Είναι οι συγγενείς μας. Είναι οι φίλοι μας. Είμαστε εμείς οι ίδιοι. Αρκεί να μην γίνουμε. Θα ήθελα όμως να σας ρωτήσω, και αυτό τώρα μου δίνετε την αφορμή. Οι κοντινοί της άνθρωποι, οι άνθρωποι της ειδικής της οικογένειας, οι γείτονες, οι γνωστοί της, θα μπορούσαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα να έχουν καταλάβει κάτι μέσα από τη συμπεριφορά της? Υπάρχουν εμφανείς σημάδια σε αυτές τις περιπτώσεις που κάποιος τα αγνόησε? Αγνόησε, ξόρκισε το κακό όπως κάνουμε, φοβήθηκε το στίγμα, που να πηγαίνουμε τώρα σε ψυχιάτρους, τι θα πει ο κόσμος, εφηβεία είναι. Τα σημάδια ξεκινάνε πολύ νωρίς, όχι τόσο φοβερά σημάδια, αλλά να ξέρετε ότι ξεκινάνε πολύ νωρίς. Απλώς δεν θέλουμε να τα δούμε. Γιατί δηλαδή ότι κάποιοι είδαν τα σημάδια. Είδαν τα σημάδια, είδανε τα σημάδια, 100% πάντα συμβαίνει έτσι. Απλώς δεν ήταν τέτοια σημάδια, δεν το συζητώ, αλλά είδανε βία, είδανε εκνευρισμούς, εντάσεις, παραβατικότητες κτλ. Απλώς δεν θέλουμε, γιατί πιστεύουμε ότι το κουδούνι της διπλανής πόρτας θα χτυπήσει, της δικιάς μας ποτέ, χωρίς να ξέρουμε ότι είναι θέμα χρονικής στιγμής και τίποτα άλλο. Μάλιστα, και φτάνουμε μετά, εφόσον έχουν γίνει έτσι τόσο τραγικά γεγονότα και μάλιστα σε βάρος παιδιών, μετά να εκδηλώνουμε την οργή μας για κάτι, ενώ... Αλλά πάντα ερχόμαστε μετά. Πριν ούτε μας μάθανε, ούτε θέλει κανένας να μας μάθει.